Πρώτα απ' όλα, θέλω να συγχαρώ τον Αλέξανδρο που για τρίτη φορά αναλαμβάνει την ηγεσία της Ένωσης και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία σε αυτό το έργο. Πραγματικά χρειαζόμαστε ηγέτες σαν τον Αλέξανδρο να οδηγήσουν την ασφαλιστική αγορά και ευρύτερα τους διάφορους φορείς της χώρας μας στην επόμενη μέρα. Γιατί ναι, υπάρχει επόμενη μέρα για την Ελλάδα. Θέλω να τον ξεκινήσω να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο, όπως ανέφερε και εκείνος, για τη συνεργασία μας τα τελευταία αρκετά χρόνια. Είναι περίπου 7 χρόνια που είχαμε μια πάρα πολύ στενή συνεργασία. Να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία, για την υποστήριξη, είτε όσο εγώ ήμουν Γενικός Γραμματέας και εκείνος Πρόεδρος ή το ανάποδο, αλλά και για τη φιλία του. Θέλω ταυτόχρονα να ευχαριστήσω τη Μαργαρίτα την Αντωνάκη, που την έχω ταλαιπωρήσει πολύ. Την έχω ταλαιπωρήσει πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, προσπαθώντας να τις τα αλλάξω όλα και, όπως κάποιοι λέγανε, στα γήπεδα, άλλαξε τους όλους, Πρόεδρε. Να τους αλλάξω όλα και να τις αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε, την ταλαιπώρησα, όπως ενδεχομένως και τα στελέχη της Ένωσης, και τους ευχαριστώ για την υπομονή τους και την εμπιστοσύνη τους και την υποστήριξή τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους επικεφαλείς όλων των ασφαλιστικών εταιριών, τόσο για την εμπιστοσύνη τους και την υποστήριξή τους, αλλά και να πω ότι πολλές φορές υπήρχαν και διαφορές και διαφορετικές προσεγγίσεις, και αυτό είναι υγιές. Όμως μέσα από έναν πολιτισμένο διάλογο, μέσα από μια συνεννόηση, συνένεση και συνεργασία, με στοιχεία περνάμε τις σωστές αποφάσεις και θεωρώ ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα υπάρχει τα τελευταία αρκετά χρόνια στην Ένωση είναι αποτέλεσμα αυτής της συνεννόησης, συνεργασίας και συνένεσης, συστατικά απαραίτητα όχι μόνο για έναν οργανισμό όπως είναι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, αλλά για το σύνολο της χώρας μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς. Την διαμεσολάβηση, τους εκπροσώπους της διαμεσολάβησης που είναι σήμερα εδώ. Πολλές φορές, όπως σας έλεγα, μπορεί να είχαμε διαφορετική οπτική σε κάποια θέματα. Να τα προσεγγίζαμε από διαφορετική αφετηρία. Όμως, υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν πολλά κοινά. Και τα κοινά αυτά είναι το πώς θα μεγαλώσουμε επιτέλους αυτή την ασφαλιστική αγορά. Πέρα από την διαμεσολάβηση και τους φορείς, τον φίλο μου τον Γιάννη και την υποστήριξη που ιδιαίτερα εδώ και στο συνέδριο αυτό έβαλε πλάτη για να δούμε πώς θα ανοιχτούμε και παραπέρα προς τα έξω, προς την κοινωνία και να μην έχουμε αυτή την εσωστρέφεια, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό σαν Ένωση και σαν αγορά να κοιτάξουμε προς τα έξω, να μην φοβηθούμε οτιδήποτε και αν συζητείτε αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα και να πούμε με επιχειρήματα την άποψή μας. Και τέλος, το Χρήστο τον Παπαδόγιαννη, δεν ξέρω αν είναι εδώ, και όλους τους εργαζόμενους, την Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ασφαλιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, πώς το είπα σωστά, Μαργαρίτα, για την υποστήριξη και τη συνεννόηση. Είχαμε αρκετές έτσι συζητήσεις τα προηγούμενα χρόνια εδώ με τον Αλέξανδρο σε σχέση με το ΤΕΑΠΑΕ. Γεγονός το οποίο αποδεικνύει όταν υπάρχει διάθεση το να βρεθούν τα σημεία σύγκλησης, αυτό μπορεί να γίνει μια πραγματικότητα. Και τέλος, θα ήθελα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα τον ασφαλιστικό κλαδικό τύπο, γιατί όπως πολλές φορές αναφέρω, όλοι μαζί, σίγουρα μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Αν θέλουμε πραγματικά η αγορά μας να φύγει από το 2% διείσδυση, 1% και κάτω στη ζωή, 0,9%, 1% και κάτι παραπάνω και αντίστοιχα στις γενικές, πρέπει συντονισμένα και οργανωμένα να υλοποιήσουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Όταν έλεγα στο Μέγαρο, Δημήτρη, το Ελλάδα 2068, δεν μου ξέφυγε.
Γιατί έτσι πιστεύω μακροπρόθεσμα πρέπει να συνεχίσει και η χώρα μας, αλλά και η ασφαλιστική αγορά. Πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα και να δράσουμε κοιτώντας μπροστά, να έχουμε τις τακτικές κινήσεις. Αν θέλουμε λοιπόν να ξεφύγουμε από αυτό το 2%, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς. Και πρέπει να αλλάξουμε με τον τρόπο τον οποίο σκεφτόμαστε και αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Θέλουμε να αυξήσουμε την ασφαλιστική συνείδηση. Αν θέλουμε να αυξήσουμε την ασφαλιστική συνείδηση, πρέπει να ξεβολευτούμε. Πολλές φορές μιλάμε και όλες οι εταιρείες μιλάνε για το customer centricity, την πελατοκεντρικότητα, το customer journey και όλη αυτή τη διαδικασία. Πόσο πραγματικά το βάζουμε στην καθημερινή μας ατζέντα. Πιστεύω ότι η ασφαλιστική αγορά, αν θέλουμε να την κάνουμε την αγορά μας από αναγκαίο κακό, όπως λένε οι έρευνες που μας έκανε η MRB και ο κύριος Μαύρος και μας παρουσίασε τον προηγούμενο Νοέμβριο, σε ένα αγαθό το οποίο προσφέρει αξία στον Έλληνα καταναλωτή, πρέπει να ξεβολευτούμε και πρέπει να αλλάξουμε και να κοιτάξουμε μακριά. Δεν θέλω να σας κουράσω. Συνήθως ο Ρουχωτάς μου παραπονιέται γιατί λέει στο Ζάπιο μίλαγα σχεδόν μια ώρα. Γι' αυτό δεν θα το κάνω σήμερα. Όλα τα της Ένωσης, όλες τις στρατηγικές, όλα αυτά θα τα χειρίζεται πλέον. Εγώ πλέον είμαι ο τέος, εδώ πέρα είναι ο πρόεδρος. Όλα τα κακά, ό,τι κακό πάει, φταίει, ακόμα και για τον Αβαρίνο. Ο Σαργιοργίου θα φταίει, Okay, κλείνοντας να πω ότι πραγματικά υπάρχουν κάποιες στιγμές έτσι στην ζωή που τα αισθήματα είναι ανάμεικτα. Προσωπικά δεν το κρύβω ότι ήταν μια μεγάλη τιμή για μένα και πρόκληση η μετακίνησή μου στο Ντουμπάι. Πραγματικά αποφάσισα να κάνω στην πράξη αυτό το οποίο λέω, το να ξεβολευτούμε. Έχω ξεβολευτεί αρκετά. Δεν μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το διασκεδάζω αυτό το οποίο είναι εκεί. Έχω ξεβολευτεί, αντί να σηκώνομαι πρωί, να τρέχω, να κολυμπάω εκεί στη Βουλιαγμένη και μετά να συνεργάζομαι με τους ανθρώπους μου στη MetLife και με τους συνεργάτες εδώ στην Ένωση, έχω να αντιμετωπίσω πολλά διαφορετικά πράγματα εκεί. Απ' την άλλη πλευρά με στεναχωρεί το ότι έχω φύγει πίσω, έχω αφήσει τόσους πολλούς φίλους και κάποια πράγματα που είχαμε ξεκινήσει όλοι μαζί στην Ένωση. Είμαι πεπισμένος όμως ότι η Ένωση με τον Αλέξανδρο και με όλα τα στελέχη της αγοράς θα τα συνεχίσουν, γιατί όπως λέω η ασφαλιστική αγορά έχει να παίξει ρόλο, πρέπει να έχει φωνή, πρέπει να απαντάει σε όλα τα θέματα τα οποία τίθονται. Ακούω για παράδειγμα τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται τελευταία για το συνταξιοδοτικό. Okay. Εγώ το έχω ξαναπεί, το είπα και στους Δελφούς. Με βεβαιότητα θα υπάρξει επόμενο ασφαλιστικό. Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι ποιος υπουργός θα το υπογράψει. Το όνομα του υπουργού. Το είπα και στον Καντρούγκαλο. Τώρα κάποιοι λένε ότι είναι βιώσιμο. Κάποιοι κοιτάζουν και μπερδεύουν τα μακροοικονομικά με τις ταμιακές δυνατότητες που μπορεί να έχει το κράτος για τα επόμενα 1-2 χρόνια. Η ασφαλιστική αγορά στους τομείς που έχουμε θέσει έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Πρέπει όμως να ξεβολευτούμε, να πάμε μπροστά, να έρθουμε πιο κοντά στον πελάτη και να αλλάξουμε το σκεπτικό του από αναγκαίο κακό σε ένα χρήσιμο αγαθό το οποίο δημιουργεί αξία. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη όλο αυτό το διάστημα. Και εδώ θα είμαστε.